Στο κέντρο του Ηρακλείου βρέθηκε για επιθεώρηση των εργασιών που εκτελούνται ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, που μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων έγιναν δέκτες αντιδράσεων από επαγγελματίες της περιοχής, που από την περασμένη εβδομάδα έχουν κλειστά τα καταστήματά τους για να ολοκληρωθεί το κομμάτι της ασφαλτόστρωσης. Η οργή των επαγγελματιών ήταν μεγάλη, καθώς όπως τόνισαν επί μέρες τώρα και παρά τις δεσμεύσεις ότι αυτή η άτυπη ομοιρία θα λήξει σύντομα, δεν βλέπουν το έργο να ολοκληρώνεται και οι ίδιοι δεν έχουν καν πρόσβαση στο να εργαστούν. Είπανε να κάνουμε μια όμορφη συνεργασία με το Δήμο, να κλείσουμε 2 μέρες ότι θα μας το παραδώσουν την Παρασκευή. Εμείς είπαμε να τους αφήσουμε 3 μέρες, δεν δουλέψανε Κυριακή γιατί απλούστατα δεν θέλανε να πληρώσουν παραπάνω μεροκάματα, δεν θέλανε να κάνουν διπλοβάρδιες και έτσι λοιπόν από την Παρασκευή ήρθε το Σαββάτο, η Κυριακή, η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη σήμερα και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι τίποτα, τσακώνονται οι ταξιτζίδες με τον Δήμαρχο για τις θέσεις. Δεν έχουν εδώ υλικά, δεν έχουν από εκεί κλείσει, οπότε πάμε και για Πέμπτη, θα πάμε και Παρασκευή για να περνάει ο κόσμος από ό,τι καταλαβαίνω. Το ίδιο αγανακτισμένοι εμφανίστηκαν ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι η πιάτσα από την δικαιοσύνη μεταφέρεται στην αρχή της Εύανς, γεγονός που έχει πυροδοτήσει ένταση. Είμαι οδηγός ταξί. Αυτή τη στιγμή μας βγάζουν πάλι από το κέντρο. Πάλι. Θέλουν να μας πάνε πού? Να κάτσουμε στα σπίτια μας, ας έρθουν να αναλάβουν τις υποχρεώσεις μας και δεν θα ξαναβγούμε παιδιά στο δρόμο. Μπορεί ο ξένος ο επισκέπτης της πόλης να δει από εκεί κάτω από τα λιοντάρια, από την Κρίνη, ότι θα βρει ταξί εδώ στη Μικρή Εύανς. Πώς το βλέπετε εσείς? Τρία χρόνια μας υπόσχονται ο κύριος Αναστασάκης ότι η πιάτσα θα επιστρέψει στην αρχική της θέση. Και τώρα μας διαγράφει από το χάρτη. Δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Ρίξα τα πετά, τελειώσαμε εμείς. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξήγησε ότι αντιλαμβάνεται την αναστάτωση σε κατοίκους και επαγγελματίες, εξηγώντας ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ολοκλήρωσης των έργων σε χρόνο που να μην εκτείνεται πέραν των χρονοδιαγραμμάτων. Προχωρούμε με ταχύτητα τους ρυθμούς και πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος ανάδοχος, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει επαγηθεύσει τις προσδοκίες μας, θα εξακολουθήσουμε τους ίδιους ρυθμούς, ώστε το έργο να παραδοθεί νωρίτερα από ό,τι αρχικώς προβλέπεται. Πάντως, τη διαπίστωση των επαγγελματιών ότι μεγάλο μερίδιο αυτής της καθυστέρησης έχει η ευθύνη όχι ενός, αλλά πολλών εργολάβων, ο Αντιδήμαρχος δήλωσε ότι η φύση του έργου δεν επιτρέπει άλλους χειρισμούς. Είναι άλλος εργολάβος για τα έργα, άλλος εργολάβος για το ΝΟΤΕ, άλλος εργολάβος για το νερό, άλλος εργολάβος για το ρεύμα και έτσι ο ένας δεν μπορεί σήμερα, αλλά μπορεί αύριο. Έρχονται, σκάβουν τους λάκους, ενώ ήταν στην Εύανση 25 μέρες και κάνανε το έργο, ταχύτατα εμέν. Θα μπορούσαν εδώ να έρθει να σκάψουν τα δίχτυα να είναι έτοιμα. Έρχονται, σκάβουνε, περνάνε όλα τα κανάλια και μια στιγμή ως με έκπληξη βλέπουμε ότι εχθές ξαναήρθανε ανθρώποι με μηχανήματα και σκάβανε διότι ο ΤΕ ξέχασε να περάσει τις παροχές 25 μέρες και ξανά το ίδιο έργο. Δεν έχουμε καθυστερήσεις παρά μόνο μεμονωμένες που όμως το γενικό χρονοδιάγραμμα όχι μόνο δεν το επηρέασαν αλλά είμαστε πιο μπροστά και από την εκτίμηση την αρχική. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να συντονίζουμε τους πάντες μέχρι τέλους για να έχουμε ένα αποτέλεσμα και αισθητικά αλλά και λειτουργικά άρτιο.